Σήμερα θα σα δείξω δύο κόμπου που χρησιμοποιώ στο ψάρεμά μου. Ε, οι δύο πιο βασικοί κόμποι που χρειάζεται να ξέρει κάποιο. Ε, ο ένα είναι για κόμπο ε, νήμα τρίχα και τον άλλο για την πεντονιά ε, στην άκρη με το solid μου. Είτε το BB Swivel που λοιπόν, σου πούμε κάποιοι. Λοιπόν, για τον κόμπο νήμα τρίχα, εγώ επιλέγω πάντα τον BR γιατί στην ουσία δεν είναι κόμπο. Ε, Μα δίνει τη μέγιστη δύναμη και αντοχή που μπορεί να έχει ένα κόμπο ένα σύνδεσμο νήμα με πετόνια. Ε, απλά για αυτόν τον κόπο θα χρειαστούμε σίγουρα ένα εργαλιάκι. Εγώ έχω καταλήξει αυτό το εργαλιάκι της Kinetic. Είναι λίγο πιο ακριβό από τα υπόλοιπα, δηλαδή βγαίνει γύρω στα 60 ευρώ. Ε, το στόμφο, α πούμε, αυτό είναι μια πιο οικονομική λύση για κάποιον που θέλει να δώσει περίπου στα μισά λεφτά. Ε, απλά για μένα που το έχω και στη βάρκα, αυτό εδώ δεν σκουριάζει, δεν χαλάει, οπότε ε, αυτό κάποια στιγμή το ξαναπληρώσεις. Αυτό εδώ έχει και κάποια λίγο πιο ποιοτικά φρένα, οπότε για κάποιον που δυσκολεύεται για το πόσο εύκολα ή δύσκολα ξετυλίγει αυτό, θα είναι πολύ πιο εύκολο και από την πρώτη στιγμή για να το, να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πετανιά λοιπόν, που ξεκινάει από το μηχανισμό μου. Το νήμα που ξεκινάει από το μηχανισμό μου. Το περνάω μέσα από το... μέσα στο μηχανισμό. Εδώ έχει δύο λαστιχάκια, τα οποία στην ουσία μπορείς να ασφαλίσει το νήμα για να μην σου ξετυλίγει. Να το βάλεις εδώ μέσα. Και να τα αφήσει έτσι ώστε να μην ξετυλίγει εύκολα. Και έπειτα το τυλίγω πάνω στο μηχανισμό. Υπάρχουν διάφορα τρόποι να το κάνει: είτε το κάνει με το χέρι σου γύρω από την πομπίνα, είτε το τηλύγει έτσι. Ε, Όπω βολεύει τον καθένα. Απλό είναι και εύκολο. Τώρα, σημαντικό είναι ότι έχω βάλει αυτή εδώ τη δύναμη να είναι μέτρια σε ένταση. Ε, όταν το κάνουμε πάντα πρώτη φορά, θα καταλάβουμε αν είναι πολύ σφιχτό ή πολύ μαλακό. Θα σα εξηγήσω πώ. Ε, Α πούμε τώρα, λοιπόν, ότι το έχω τυλίξει 6-7 φορέ εδώ, έχω μαζεψει αρκετό και θέλω να πάρω την πετονιά μου. Ε, σημαντικό στο BR επειδή στην ουσία δεν υπάρχει κόμπο όπω είπαμε πριν ε, είναι να τυλιχθεί πολλέ φορέ με, με αρκετή δύναμη πάνω στην πετονιά το νήμα. Αυτό μου δίνει 100% αντοχή νήμα με πετονιά δηλαδή δεν χάνω καθόλου στην αντοχή του, του, του εξοπλισμού μου. Εγώ τι κάνω λοιπόν τώρα, πιάνω το νήμα μαζί με την πετονιά και λέω ας πούμε ότι θέλω περίπου ο κόμπος μου να γίνει γύρω στα 3 με 4 εκατοστά. Γυρίζω λοιπόν το χαλαρά το, το νήμα πάνω στην πετονιά με μια μικρή τάση να κατέβει αρκετά, δεν με πειράζει. Δηλαδή, με βολεύει να μου πάρει και γύρω στα 10 εκατοστά. Όταν λοιπόν τερματίσει, εδώ κρατάω καλά την πετonιά μου, κρατάω καλά και τα δύο μαζί από την άλλη πλευρά, έτσι, ώστε να είμαι άνετο και αρχίζω να περιστρέφω στην ίδια φορά το μηχανηματάκι. Αυτό τώρα εδώ θα δείτε ότι έχει, έχει αρχίσει να, να τυλίγει αρκετά σφιχτά πάνω στο, στην πετonιά, αλλά ταυτόχρονα. Ε, ξετυλίγει κιόλα. Δηλαδή, εδώ, αυτό που είπαμε για το φρένο, πριν ξετυλίγει τόσο όσο. Αν ήταν πολύ σφιχτό, θα, μπο θα έβαζα περισσότερη δύναμη και δεν θα μπορούσα να το κάνω και θα μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Αν ήταν πολύ μαλακό, θα μου πεταγόταν ο μηχανισμό μακριά και θα μου άφηνε πιο πολύ ε, νήμα, ε, δηλαδή θα ήταν κοντά στον κόμπο που δημιουργώ. Ο κόμπος μου είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι είναι αρκετό για τα ψηλά εργαλεία. Αν κάποιο μου πιο χοντρά, μπορεί να κάνει και λίγο μεγαλύτερο. Δεν χρειάζεται υπερβολέ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή ένα τεράστιο κόμπο. Και τώρα, εγώ α πούμε ότι αυτό εδώ θα είναι ο κόμπο μου. Αφήνω. Ελευθερώνω εδώ το νήμα μου. Και πάμε να το ασφαλίσουμε. Δηλαδή στην ουσία τώρα έχει τελειώσει ο κόμπο. Έχει τελειώσει ένα μεγάλο μέρο του κόμπου. Οπότε τώρα δεν μου χρειάζεται τόσο πολύ, τόσο πολύ νήμα που μου έχει περισσέψει. Θα κόψω ένα κομμάτι για να κάνω πιο εύκολα τον κόμπο μου. Και θα πάρω το κομμάτι του αυτό το που είναι ελεύθερη άκρη. Θα πιάσω το νήμα μαζί με, το, μαζί, με το, μαζί με την πεντονιά και θα αρχίσω να κάνω κόμπους μονούς Θα τους κάνω τσακιστές καν, δηλαδή κάνω δύο τσακιστές μονές και κάνω και δύο διπλές. Μία, δύο και μία, δύο. Αυτό το κάνω για να μην αρχίσει να ξετυλίγει το νήμα. Στην ουσία, δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει κάποιο κόμπο. Μόνο η τριβή κρατάει πάνω το νήμα, πάνω στην πετονιά. Σημαντικό τώρα πώς το κλείνω στο τελείωμα, για να μην αρχίσει να μου φεύγει. Είτε κόβω άκρη-άκρη το νήμα μου και το καίω, θα σας δείξω τη διαδικασία πώς είναι να καίμε το νήμα. Ε, όταν το καίω, πάντα έχω σαλλιώσει τον κόμπο μου και πλησιάζω κοντά στη φωτιά, δεν καίω, δεν το βάζω πάνω στη φωτιά, το πλησιάζω στη φωτιά και μόλις δω για τη μαζέψει όσο θέλω, τότε σταματάω τη φλόγα. Και ένας άλλος τρόπος, όπως είπαμε αυτά τα εργαλειάκια όπως το χάλιο και τη σκάλτιβα, έχουν το άλλο καλό ότι όταν κόβουν, επειδή δεν έχουν κύλινδρο, ε, Κάνουν στην ουσία σαν καμένη την πετονιά. Οπότε στη βάρκα με αέρα που έχουμε και αυτά, πολλέ φορέ μπορεί να μην μπορέσουμε να κάψουμε την πετονιά. Οπότε το κόβουμε αυτό, και στην ουσία τι έχει γίνει. Έχει δημιουργήσει ένα κομματάκι σαν να είναι καμένο στην άκρη του... της πετονιάς. Το οποίο αυτό τι κάνει δεν μου επιτρέπει να ανεβούν προς τα πάνω και να αρχίσουν να ξετυλίγουν σιγά σιγά να ξετυλίγει ο κόμπος. Ε, εντάξει και να ξετυλίξει, αν το δείτε δεν έχει αρχίσει να ξετυλίγει, κόβουμε και ξανακάνουμε τον κόμπο. Δεν θα σε ξετυλίξει στην αρχή, αλλά αν πετάτε ή χρησιμοποιείτε συχνά τον κόμπο σας να μπαίνει να βγαίνει στους, οδηγού. Ίσως έχουμε κάποιο, κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Αλλά αν το έχετε κάψει και αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Και έτσι πετυχαίνουμε τη μέγιστη αντοχή ε, στου κόμβου. Εγώ, ακόμα και στο LRF, ε, χρησιμοποιώ αυτό τον κόμπο σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια. Αρκετά πιο μικρό. Και καλό είναι, ειδικά σε πολύ χοντρικά εργαλεία, να χρησιμοποιούμε μόνο αυτό τον κόμπο. Και όποιο δυσκολεύεται με το μηχανηματάκι, καλό είναι σιγά-σιγά να το μάθουμε, παιδιά, να χρησιμοποιήσουμε κάποιε φορέ. Ε, να το χρησιμοποιήσουμε κάποιες φορές και να το εξοικειωθούμε και να το ξέρουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον κόμπο που θα χρησιμοποιήσουμε στο κρυκάκι μας. Όπως έχουμε πει Split Solid και είναι ο κόμπος που θα κάνουμε στο Solid. Εντάξει, μπορεί να είναι σε παραμάνα άμα κάποιος κάνει spinning, σε παραμάνα LRF. Εγώ χρησιμοποιώ λοιπόν τον κόμπο των Trillen. Ε, τι κάνω, περνάω μία φορά. Πάντα καλό είναι να χρησιμοποιούμε αρκετή πετονιά γιατί όσο ε, πιθανόν να μα χρειαστεί να τον ξανακάνουμε τον κόμπο ή θα μα πάρει διπλό χρόνο. Περνάμε δύο φορέ μέσα από το κρυκάκι. Αφήνω λοιπόν τον ένα κύκλο εδώ και ξεκινάω και τη λίγο πάνω στην πεντονιά πέντε φορέ ή εφτά φορέ. Δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Στι πέντε ή στι εφτά αντέχει το ίδιο κόμπο. Δηλαδή έχουν γίνει διάφορα τεστ εδώ σημαντικό ποιο είναι. Όταν περνάω και από τα δύο μέσα, δηλαδή μετά το έχω τυλίξει πέντε φορές, το περνάω και από τους δύο κρίκους μέσα, το κρατάω με το στόμα μου και τραβάω με τα δύο μου χέρια. Δηλαδή με το στόμα δεν τραβάω, απλά κρατάω τώρα. Μόλις έρθω σε αυτό το επίπεδο, τότε τραβάω και λίγο με το στόμα και πάντα στο τέλειωμα, όταν να σφίξει ο κόμπο, σαλιώνουμε στην πετονιά υποχρεωτικά. Γιατί αλλιώ αναπτύσσεται θερμοκρασία, και όταν αναπτυχθεί θερμοκρασία, ε, χάνουμε σαντοχή στον κόμπο. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το σημείο που είναι να σφίξει, σαλιώνω, τραβάω και κατεβάζω τον κόμπο προς τα κάτω. Γιατί τώρα δεν τράβηξα πριν, Αν θα δείτε εδώ. Ο ένας, ο ένας, έχει κάτσει δίπλα στον άλλο. Δηλαδή, μία περασιά στο κρυκάκι κάτσει δίπλα στην άλλη πλευρά. Αν τραβούσε αυτό με το στόμα μου την άκρη, μπορεί να έβαζε τον ένα, το, τον ένα, κύκλο μέσα στον άλλον, οπότε όταν θα καθόταν πάνω, θα, μου, θα, μου, θα έκοβε πιθανόν η μία παιδιά την άλλη σε κάποιο δυνατό ζόρισμα. Αυτός λοιπόν είναι πάρα πολύ απλός κόμπο, πάρα πολύ εύκολος και σου δίνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αντοχή. Κόβω εδώ κοντά στην άκρη αφήνω ένα μικρό κομματάκι και αυτό είναι όλος. Απλό, εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό. Όποιος δεν ξέρει τις κόμπους, καλά να δοκιμάσει, να κάνει τις δοκιμές και να τους, έχει, να, να τους κάνει μετά εύκολα σε όλες τις συνθήκες.